Σε νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας περνάει η χώρα από την 1η Μαΐου, οπότε και αν στέλνετε υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού σε λιανεμπόριο, εστίαση και χώρους διασκέδασης, ενώ οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία χωρίς την υποχρέωση επίδειξης self-test. Τα μέτρα που θα απομείνουν θα διευκρινιστούν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών, με τον Υπουργό Υγείας πάντως να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διατήρησης της χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και πέραν της 1ης Ιουνίου. Μπορεί ενδεχομένως και να μην καταργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί η μάσκα είναι ένα ήπιο μέτρο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πάντως, για τον Μάιο τουλάχιστον θα υπάρχει μάσκα, ναι, και από εκεί και πέρα βάσει της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας θα αποφασιστεί τι θα γίνει, δηλαδή, με τη μάσκα από 1η Ιουνίου. Μπορεί να... Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η χαλάρωση των ημερών του Πάσχα ενδέχεται να φέρει αύξηση των κρουσμάτων, χωρίς ωστόσο αυτή να συνδυάζεται με μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Το δικό μας το μοντέλο δίνει μια μικρή αύξηση, πολύ μικρή αύξηση πάνω από αυτές τις τιμές. Αλλά δεν μας δίνει προς στιγμή τουλάχιστον έξαρση τέτοια που να είναι ανησυχητική. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει η αποκλιμάκωση ομαλά μετά τις 15 του Μάη. Οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν κρούσματα οξείας υπατήτητας στα παιδιά. Για τη 16χρονη που εισήχθη για νοσηλεία τη Μεγάλη Πέμπτη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι καθησυχαστικά, με το περιστατικό να παραμένει στο μικροσκόπιο των γιατρών. Οι υποψίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο έχει σταλεί εργαστηριακός έλεγχος για τον όντενο ιό και περιμένουμε να έχουμε και από εκεί ένα αποτέλεσμα για να είμαστε το 1000% σίγουροι ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν προσομοιάζει καθόλου αυτό το περιστατικό προς τα περιστατικά που περιγράφονται από το εξωτερικό. Δείγμα για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη αδενοϊού έχει αποσταλεί στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης.